στις 7 η ώρα. Αγάπη μου, ξύπνα τον Τότσο σε παρακαλώ. Είναι ακόμα στο κρεβάτι. Μα σήμερα θα πάμε για ψάρεμα. Τι τον έπιασε? Έχει βάρδια στον ανεμόμυλο σήμερα. Πήγαινε να τον ξυπνήσεις. Ώρα να σηκωθείς. Είναι πολύ ωραία έξω. Αυτό το αεράκι είναι θαύμα. Τι είναι αυτό? Καλημέρα σας, κυρία Καμού. Ωραία μέρα σήμερα, έτσι δεν είναι? Η Πίκο μου λέει πως θα πάει για ψάρεμα σήμερα με τον Τότσο. Εδώ και λίγες μέρες μιλάει συνέχεια γι' αυτό. Τι τρομερό. Και ο Τότσο κοιμάται ακόμα. Ο Τότσο, σήκω πάνω αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Μανουλά, καλημέρα. Σήμερα θα φάμε μπιστέκι ψαριού για πρωινά. Περίμενε, Τότσο, ξέχασες το θερμό σου. Φούφου, ήρθες κιόλας, φίλε. Μα κοιμάται. Κι αν πέσει από εκεί, ξύπνα, Φούφου. Ξύπνα. Ξύπνα. Τι να κάνω τώρα, Φούφου, πρέπει να ξυπνήσεις. Είναι επικίνδυνα. Θα πέσει. Φούφου, πρόσεχε. Πρόσεχε. Πρέπει να με πήρω ύπνος. Πάω να βρω την Πίκο και τον Τότσο. Πέφτω. Φούφι, είσαι καλά? Κρατιέσαι γερά? Ναι, άχω, τι ωραία θέα. Βλέπω τους λόφους εκεί πολύ καθαρά. Αυτό είναι σίγουρα σημάδι πως θα πιάσουμε πολλά ψάρια. Μην πάτε σε εκείνα τα βουνά, τα παιδιά δεν πρέπει να πηγαίνουν εκεί πάνω μόνα τους. Είναι πολύ επικίνδυνα, μπορεί να συμβούν φοβερά πράγματα. Θα μείνουμε στην κοιλάδα, μαμά. Υποσχέσουμε πως δεν θα πάτε εκεί πάνω, Πίκο. Το υπόσχομαι, μαμά. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Όλα μη και μη. Αχ. Πίκο, περίμενε και μας. Σιγά, εντάξει, εντάξει. Κοιτάξτε ένα ποτάμι. Σίγουρα θα υπάρχουν πολλά ψάρια εκεί μέσα. Αλλά πώς θα κατέβουμε εκεί? Δεν πρόκειται να κατέβουμε. Θα πάμε να ψαρέψουμε στα βουνά. Τι, στα βουνά? Δεν μπορούμε να πάμε εκεί πάνω. Μα έχουν απαγορέψει να πάμε στους λόφους. Και οι γονείς μου και οι γονείς σου λένε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Σταμάτα να ανησυχείς, πάμε. Θα φάμε μεσημεριανό μόλις φτάσουμε εκεί. Τι μεσημεριανό? Εγώ ήδη πεινάω από τώρα. Κι εγώ. Τι όμορφα που είναι. Καταπληκτικά. Πόσο χαίρομαι που ήρθαμε εδώ. Πίκο, πρόσεχε!
Είμαστε πολύ τυχεροί. Δεν έχω ξαναδεί ένα τέτοιο μέρος στη ζωή μου. Είναι πραγματικά απίθανο. Δεν νομίζετε, παιδιά? Είμαστε πολύ χαμηλά. Ακούστε καλά, παιδιά. Αυτό θα είναι το μυστικό μας κρυσφύγετο, σύμφωνοι? Δεν θα πούμε σε κανένα για αυτό το μέρος. Εγώ δεν θα το πω σε κανέναν. Ελάτε τώρα, μην ανησυχείτε. Σίγουρα η μαμά θα έρθει να μας βρει, παιδιά. Όσο περιμένουμε, λοιπόν, ας πιάσουμε κανένα ψαράκι. Έχεις δίκιο. Αλλά επίσης είναι η ώρα να φάμε, γι' αυτό ας αρχίσουμε, παιδιά. Εμπρός, τι περιμένετε, λοιπόν? Άντε. Α, εντάξει, πεινάω πολύ. Ας αρχίσουμε. Πίκο, είσαι καλά? Ναι, μια χαρά. Σε περίπτωση που δεν το πρόσεξες, είμαι ένα παπί πλατυπούς. Κανένα ψάρι δεν μου ξεφεύγει εμένα. Θα σε φάω. Ευχαριστώ πολύ και κάτι ψάρι. Προσπαθείς να μας βοηθήσεις, έτσι δεν είναι? Θα κότσω τώρα. Τότσο, σταμάτα να χασομεράς. Ο κύριος Ψάρι προσπαθεί να μας βοηθήσει, δεν το βλέπεις? Τι, αλήθεια? Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ψάρι. Τώρα είμαστε φίλοι, έτσι? Ναι, πολύ σωστά. Μπορείτε να με λέτε Έσοπο. Τώρα μπορείτε να μου δώσετε πίσω το λέπι μου, παρακαλώ? Το λέπι σου? Ναι, εννοεί εκείνο το περίεργο πράγμα που έσπασες μόλις τώρα. Τι, έσπασε? Μα είναι τρομερό. Αυτό ήταν το τελευταίο μου, ξέρετε. Μην ανησυχείς, θα πάω σπίτι και θα σου φέρω ένα πιάτο από το σερβίτσιο μας. Μα δεν μπορώ να ζήσω χωρίς το λέπι μου. Χωρίς αυτό δεν θα ξαναπετάξω ποτέ. Τι, Έσοπε, είσαι υπτάμενο ψάρι? Ναι, πολύ σωστά. Πετάω ελεύθερα στον ουρανό εδώ και αρκετό καιρό. Είναι ένα υπέροχο συνέστημα. Η αίσθηση της ελευθερίας σου μένει αξέχαστη. Τι κάναμε. Έσπασα το λέπι σου και τώρα δεν μπορεί να πέτα. Σταμάτα να κλαις. Δεν έφταιγες εσύ. Δεν πειράζει, κοριτσάκι. Σταμάτα να κλαις. Δεν σε κατηγορώ για τίποτα. Αλήθεια σου λέω. Εγώ έφταιγα που ήμουν τόσο απρόσεκτος. Είμαι τόσο αδέξιος που πάντα χάνω τα λέπια μου. Γι' αυτό δεν μπορώ να πετάξω πολύ ψηλά πια. Μόνο εγώ φταίω, σου λέω. Μην ανησυχείς. Όμως αν είχες τα λέπια σου, δεν θα μπορούσες να ξαναπετάξεις. Ναι, αλλά πρέπει να αποκτήσω πολλά λέπια. Και μετά θα έφευγα από τη λιμνούλα και θα πετούσα πολύ ψηλά στον ουρανό, όπως έκανα παλιά. Τότε θα σε βοηθούσαμε να τα βρεις. Μα δεν έχω ιδέα που μπορεί να μου έπεσαν. Μα η χώρα είναι μεγάλη, μπορεί να μου έχουν πέσει οπουδήποτε. Δεν έχει σημασία, θα τα βρούμε γιατί θέλεις πραγματικά να πετάξεις, Έσοπε. Ναι, πράγματι, μου έχουν λείψει τα σύννεφα. Μ' άρεσε να πετάω πάνω από αυτά. Ελάτε λοιπόν, Τότσε και Φούφου, πάμε να βρούμε τα λέπια. Φυσικά, δεν με πειράζει καθόλου να σας βοηθήσω. Φτάνει να τρώω καλό φαγητό. Θα βρούμε μέρη για να φάμε, έτσι? Εντάξει, ας πηγαίνουμε λοιπόν. Πού δεν θα έρθεις κι εσύ? Βέβαια. Κύριε Έσοπε, θα σου βρούμε τα λέπια σου. Περίμενε μας εδώ εσύ, δεν θα αργήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα Πίκο, δεν πρέπει να πάμε στο σπίτι για λίγο πρώτα? Είστε τα παιδιά από το χωριό του Ανεμόμυλου, έτσι δεν είναι? Θα σας βοηθήσω να γυρίσετε στο σπίτι σας.
Να προσέχεις πολύ, εντάξει. Μην ανησυχείς, έχω τον Τότσο και τον Φούφου μαζί μου. Τότσο, να προσέχεις και να μην τρως πάρα πολύ. Μην φοβάσαι. Οι άντρες προσέχουν τις γυναίκες τους. Να φροντίζεις την Πίκο, εντάξει. Φυσικά, μπαμπά. Φούφου, και εσύ να προσέχεις πάρα πολύ. Το χωριό μας φαίνεται τόσο μικρό από εδώ. Το ξέρω, είναι μικροσκοπικό. Ξέρετε κάτι, ο μπαμπάς μου μου είπε πως εκείνος και οι φίλοι του έβλεπαν τον κύριο Έσοπο που πετούσε πριν από πολύ καιρό. Είπε πως θα ήθελε να τον δει να πετάει και πάλι και ότι πρέπει να βρούμε τα λέπια του. Εντάξει λοιπόν παιδιά, φύγαμε. Φύγαμε. Και έτσι η Πίκο, ο Φούφου και ο Τότσο, για να βοηθήσουν να εκπληρώσω το όνειρό μου να ξαναπετάξω, έφυγαν ένα ταξίδι για να βρουν τα λέπια που είχα χάσει. Όμως ανησυχώ για εκείνους. Ανησυχώ πάρα πολύ, είναι ακόμα μικρή και χωρίς εμπειρία και απρόσεκτη επίσης. Ελπίζω να τα πάνε μια χαρά. Το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω τώρα είναι να τους ευχηθώ καλή τύχη. Οι τρεις φίλοι μας, η Πίκο, ο Τότσο και ο Φούφου, έφτασαν σε ένα χωριό πάνω σε ένα λόφο. Τι να τους περιμένει άραγε εκεί? Ελάτε παιδιά, κάντε υπομονή! Φτάσατε σχεδόν! Όμως δεν θυμάμαι να πέρασα ποτέ από εδώ. Σας πέρασα, ήρθα πρώτος. Και εγώ ήρθα δεύτερη, επιτέλους φτάσαμε. Τότσο, έλα προσπάθησε λιγάκι. Εγώ έφτασα τρίτος. Τα καταφέραμε. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα χωριό πάνω στο λόφο, εκεί. Πολύ σωστά. Τι κάνεις εκεί πέρα μου λες? Μην πας εκεί, έλα τώρα. Όπο, πολύ θόρυβο κάνουν. Έλα και πάμε. Έλα. Ναι, τι τρέχει? Σταθείτε. Κουκ, κόφτο εντάξει. Είναι επικίνδυνο, μην το κάνεις. Έλα, κόφτο, τα παιδιά θα χτυπήσουν. Κατέβα κάτω γρήγορα. Κοίτα, Κουκ, μην παρασύρεις τα παιδιά σε ένα τόσο επικίνδυνο μέρος. Θα πάθουν τίποτα. Δεν είναι επικίνδυνο. Έλα, θεία, προσπάθησε. Είσαι ένα κορίτσι και πρέπει να φέρεσαι σαν κορίτσι. Ναι, γεννάω αυγά όπως ένα κορίτσι. Ε, τι άλλο να κάνω? Θέλω κι άλλη νεροτσουλίδρα. Πηγαίνετε σπίτι. Πρόσεχε, έτσι και κάνεις πάλι νεροτσουλίδρα, θα σε διώξω από το χωριό. Η νεροτσουλίδρα είχε πολύ πλάκα. Φαίνεται διασκεδαστική. Ναι, αλλά μαζί είναι και πάρα πολύ επικίνδυνη. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνη. Γιατί δεν δοκιμάζετε κι εσείς, ε? Εντάξει, εγώ θα δοκιμάσω. Αν και είμαι κορίτσι, θα δοκιμάσω κι εγώ. Αν και είμαι αγόρι, εγώ δεν θα δοκιμάσω. Όλοι μαζί να δοκιμάσουμε. Πήγαμε! Δεν έχει πολύ πλάκα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ τρελάθηκα. Και εμένα μου άρεσε η παρέα σας. Ελάτε στο σπίτι μου για φαγητό. Θα σας προσφέρω ένα εξαιρετικό γεύμα. Αλήθεια? Έρχομαι αμέσως. Το σπίτι σου είναι εδώ κοντά. Εδώ δίπλα. Κάτω. Αυτή είναι μια χοιρένια βάρκα. Είναι το σπίτι μου. Αυτό είναι το εξαιρετικό. Ναι, είναι καλαμπόκι. Δεν είναι σκληρό. Εσύ είσαι μια κότα και γι' αυτό δεν σε ενοχλεί. Δεν έχεις καμιά ομελέτα ή τηγανιτά αυγά? Έχω μερικά αυγά. Αλλά είναι πάρα πολύ σκληρά. Πίκο, Φούφου, κοιτάξτε. Βλέπετε ότι βλέπω ή κάνω λάθος? Μα αυτό είναι θαυμάσιο. Πού τα βρήκες? Εγώ τα γέννησα, γιατί είμαι κότα.
Όμως όσο και αν τα ζεσταίνω αυτά, παραμένουν πάντα κρύα. Μα φυσικά, αφού είναι χρυσά αυγά. Είναι υπέροχο, είσαι μια εκατομμυριούχος. Μπορεί να τρως πολύ καλύτερο και πολύ πιο πλούσιο φαγητό από ξέρω καλαμπόκι, ναι. Μπορείς να αγοράσεις και πολλά όμορφα ρούχα επίσης. Ακόμα μπορείς να πάρεις και ένα μεγαλύτερο και πιο όμορφο σπίτι. Μα είναι ανώφελο. Δεν μπορώ να τα κλωσίσω. Χρειάζομαι φίλους. Πολλά κόσμος, παίξε μαζί μας. Ας κάνουμε ένα ροτσουλίδρα. Μην παίζετε με την Κουκ. Εμείς θέλουμε να παίζουμε. Πηγαίνετε αμέσως στο σπίτι. Θεία, σε παρακαλώ. Κοίτα το αυγό, όσο και αν το ζεσταίνω αυτό είναι πάντα κρύο. Ένα χρυσό αυγό! Ζήτω, πρέπει να το πω σε όλους! Θεέ μου, η Κουκ έκανε ένα χρυσό αυγό! Είναι πράγματι χρυσά τα αυγά! Η Κουκ τα έκανε αυτά τα αυγό! Ακριβώς! Χρυσά αυγά, θεούλη μου, τι είναι αυτό το πράγμα, τι θα κάνουμε τώρα! Κουκ, βγάλαμε ένα συμπέρασμα. Τα αυγά σου είναι πολύ σπάνια, γι' αυτό θέλουμε να τα κάνουμε το θησαυρό του χωριού. Σε ενοχλεί αυτό? Πειράζει καθόλου. Όχι, αυτά ανήκουν στην Κουκ. Θέλουμε να σε προσκαλέσουμε σε δείπνο. Θα έρθεις? Δείπνο? Ναι, μάλλον θα έρθω κι εγώ. Αυτό είναι το σπίτι του Γέρο Γαλόπουλου, του πιο πλούσιου άντρα του χωριού. Ω, καθόσια! Φάε το νεόστιμο φαγητό μας και ξεκουράσου πολύ καλά. Όποτε θέλεις εσύ μπορείς να γεννήσεις και κανένα αυγό. Ναι, όποτε θελήσεις εσύ. Νιώθω περίεργα. Θέλουν να πάρουν τα χρυσά αυγά. Α, αφού έφαγα το βραδινό, νιώθω πως θέλω να κάνω ένα αυγό. Α, πα, 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 πα. Καλά εδώ. Ένα περίεργο αυγό. Δεν μ' αρέσει. Ένα χρυσό αυγό. Κουκ, πού πηγαίνεις? Με κάνω νεροτσουλήθρα. Το λέει και εμείς. Πάμε. Όχι, δεν κάνει καλό στην υγεία. Κουκ, είσαι ένα κορίτσι. Δεν θα σου άρεσε ένα πανέμορφο φόρεμα? Θέλεις να κάνεις ένα αυγουλάκι τώρα? Νομίζω! Από εδώ παρακαλώ, από εδώ! Εντάξει, πάω! Τα κατάφερα! Τι είναι αυτό τώρα? Πήγω, πάμε για νεροτσουλήθρα. Εντάξει, πάμε, πάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Στην αρχή τα χρυσά αυγά είχαν κανονικό μέγεθος. Μετά όμως κάθε φορά βγαίνανε όλο και πιο μικρά. Ως που στο τέλος, όπως βλέπετε, έχουμε ένα σε μέγεθος μικρού καρυδίου. Ναι, κύριε, αυτό ακριβώς συνάδει. Πάντως εγώ νομίζω πως αυτή η μικρή μας κορόιδεψε. Πώς είναι δυνατόν να κάνει τόσο μικρά αυγά? Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ναι, έχεις δίκιο. Να της δίναμε ένα μικρό μάθημα, τι λέτε? Ένα μικρό μάθημα? Σαν τι μάθημα? Για να μας κάνει αυγά όπως και πρώτα, πρέπει να την κλείσουμε μέσα σε ένα κλουβί. Σε κλουβί? Σε κλουβί? Κλουβί? Γιατί με κλείσατε εδώ μέσα? Δεν θα ξαναβγείς από αυτό το κλουβί μέχρι τα αυγά σου να ξαναγίνουν όπως πριν.
Αλλά μικρή μου, μην ανησυχείς, το κάνουμε μόνο και μόνο για να σε βοηθήσουμε. Αν κάνεις ό,τι σου λέμε, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτε. Αν δεν μπορέσω να το κάνω... Τότε θα σε διώξουμε από το χωριό και δεν θα σε αφήσουμε να ξαναγυρίσεις. Όχι, σας παρακαλώ, αφήστε με να φύγω. Θέλω να φύγω, αφήστε με. Καημένη την Κουκ. Μα γιατί να τη συμβεί αυτό? Εγώ λέω να τη βοηθήσουμε. Ναι! Κουκ, εμείς είμαστε. Ναι. Πίκο! Κουκ, ήρθαμε να σε βοηθήσουμε. Θα σε βγάλουμε από εδώ. Μόνο και δεν γρήγορα, παιδιά. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Α, πάρει, δεν μπορώ να την ανοίξω. Όχι, και τώρα τι θα κάνουμε, μου λες? Λέει να πάρουμε τα αυγά και την Κουκ από εδώ και να φύγουμε. Με προσοχή τώρα. Η Κουκ δεν είναι εδώ. Να πάρει, λείπουν και τα χρυσά αυγά μου. Εμπρός, πάμε να τη βρούμε γρήγορα. Πάμε να τη βρούμε γρήγορα. Φεύγουν το σκάλε. Γρήγορα, τρέξτε. Τρέξτε. Τρέξτε, τρέξτε. Σταθείτε. Παιδιά, δώστε την Κουκ και τα αυγά μας αμέσως. Όχι, δεν σας τα δίνουμε. Τα αυγά είναι της Κουκ. Η Κουκ είναι ελεύθερη, όμως δώστε μας τα αυγά. Είμαι ελεύθερη, είτε. Είναι ελεύθερη. Αλήθεια. Τι ωραία, είμαι ελεύθερη. Τι ωραία. Ε, Κουκ, περίμενε, έχουμε κι εγώ. Ε, κι εγώ. Εμπρός, πάμε. Τελικά, όλο το χωριό έπεσε στη λίμνη για να βρει τα χρυσά αυγά που κατά αυτούς είναι πολύτιμα. Η Κούκο όμως και οι φίλοι της έμαθαν πως το πολύτιμότερο πράγμα στον κόσμο είναι η ελευθερία και πως δεν πρέπει ποτέ να τη στερήσουν από κανένα. Στο επόμενο επεισόδιο θα δείτε μια άλλη όμορφη περιπέτεια των τριών φίλων μας. Προς το παρόν, γεια σας! Αυτή είναι η πηγή ενός μεγάλου ποταμού. Περικυκλωμένο από βουνά, το ποτάμι ρέει ανάμεσα από μια μεγάλη κοιλάδα. Το νερό είναι πολύ καθαρό. Κοιτάξτε, μια πηγή στο βουνό. Το νερό φαίνεται δροσέρα και ωραίο. Πολύ ωραία. Ωραίο είναι το νερό, υπέροχο. Εγώ λέω να πληθώ λιγάκι. Έχω πολύ καιρό να κάνω μπάνιο. Κι εγώ! Μπορείτε να κάνετε λίγη ησυχία, παιδιά, σας παρακαλώ. Κάνουμε απλώς ένα μπανάκι, κακό είναι. Αυτό είναι ένα ιερό μέρος για ψάρεμα. Συγγνώμη. Έχει πολλά ψάρια μέσα στο ποτάμι? Μόνο ο δράκος. Πώς είναι ο δράκος? Να έτσι. Αυτό είναι δράκος. Όπω τρομακτικό πρόσωπο που έχει. Κοιτάξτε, τι είναι αυτό? Δεν νομίζετε πως αυτό μοιάζει με το λέπι του Εσώπου? Αυτή είναι η σφαίρα του δράκου και έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτό είναι, γι' αυτό το λέπι είμαστε εδώ πέρα. Θέλω να πω τη σφαίρα που κρατάει ο δράκος. Τότε λοιπόν θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να πιάσω το δράκο. Αλήθεια? Αν το ψαρέψεις θα μας δώσεις το λέπι? Γιατί όχι, με λένε Σαν Μάο. Εγώ είμαι η Πίκο. Κι εγώ ο Φούφου. Με λένε Τότσο. Είμαστε πολύ τυχεροί. Γιατί την προηγούμενη φορά δεν βρήκαμε το λέπι. Ποια? Τι έγινε, Σαν Μάο, δεν τελείωσες ακόμα? Όχι ακόμα. Έχεις ξαναψαρέψει δράκο, Μα φυσικά. Πότε το ψάρεψες το δράκο? Πριν 30 χρόνια. Εσύ έπιασες αυτό το δράκο πριν τόσα χρόνια? Και βέβαια όχι. Ο παππούς μου τον έπιασε.
Μα αφού δεν τον έχεις πιάσει μέχρι τώρα, μάλλον θα έχει φύγει και δεν θα εμφανιστεί ξανά. Θα εμφανιστεί σίγουρα, παιδιά. Όμως φοβάμαι πως η μέρα αυτή δεν θα είναι σήμερα. Εμείς θέμε γι' αυτό, συγγνώμη. Θέλετε να έρθετε στο σπίτι μου? Αλήθεια! Εγώ δέχομαι. Για να πούμε την αλήθεια, δεν έχουμε που να μείνουμε. Είναι ακόμη μακριά το σπίτι σου? Κάπου εδώ κοντά θα είναι, γιατί πεινάω. Πού ήσουν, βρε παιδί? Πατέρα, με συγχωρείς που άργησα τόσο πολύ. Α, καλώς ήρθες, παιδάκι μου. Θα πρέπει να είσαι πεινασμένο, πήγαινε γρήγορα να φας. Έλα, γόρι μου, πήγαινε. Έλα, κοίτα το τραπέζι. Πατέρα, να σου γνωρίσω τους φίλους μου. Την Πίκο, τον Τότσο και το Φουφού. Καλησπέρα σας. Ω, είστε φίλοι του Σαλμάο? Παρακαλώ, σαν το σπίτι σας. Απόψε έχουμε ένα ειδικό φαγητό. Καθίστε, παρακαλώ, γρήγορα. Ελάτε. Ειδικό φαγητό? Άρχισα να πεινάω. Αχ, τι ωραία! Ωραία, θα φάμε. Τι ωραία. Εγώ ντρέπομαι πολύ. Έπιασες λοιπόν, γιώκα μου, κανένα ψάρι? Δεν πήγα για ψάρι, αλλά για δράκο. Μη λες ανοησίες. Δεν υπάρχουν δράκοι σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Μόνο στη φαντασία μας. Κάποια μέρα θα πιάσω ένα δράκο. Κόφτο πια! Δεν ξέρεις πόσο πολύ ανησυχώ για σένα. Πρέπει να κοιτάξεις πλέον τα μαθήματά σου. Πίστεψες ότι ο παππούς σου έπιασε ένα δράκο, Σου είπε ψέματα, παιδί μου, ψέματα. Δεν του είπα ψέματα, αλήθεια είπα. Ο δράκος υπάρχει. Αλήθεια σας λέω, τον έπιασα εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Σταμάτα να λες ανοησίες. Ο Σαλμάο είναι ο μοναχογιός μου και δεν θέλω να πάθει κακό. Ναι, το ξέρω. Πρέπει να διαβάζει περισσότερο. Θα πάει σε ένα πολύ καλό σχολείο. Μπορεί να διαβάσει οποτεδήποτε. Και όλη του τη ζωή αν το θέλει ο ίδιος. Μην ξαναμιλήσεις πια για αυτό το θέμα, σύμφωνοι? Καλημέρα, Σαλμάο. Πηγαίνεις έξω, αγόρι μου? Ναι, θα πιάσω τον δράκο όπως και να έχει. Αν τα πόδια μου με κρατούσαν, θα ερχόμουν κι εγώ μαζί σου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για χάρη σου. Να με περιμένεις. Πρόσεχε να μην σε δει ο πατέρας σου. Να το! Ωι, δώσε μου ένα χεράκι! Αχ, το είδατε αυτό, παιδιά? Α, το είδατε! Ήταν ο δράκος, χωρίς αμφιβολία. Είχα δίκιο, πράγματι υπάρχει. Δεν τον είδα και πολύ καλά. Δεν ξέρω. Ήταν σίγουρα ο δράκος, φίλη μου. Παππού, τον είδα! Ο δράκος κατάπιε ένα αγκίστρι. Τελικά ο δράκος υπάρχει, παππού. Επιτέλους εμφανίστηκε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τον είδατε κι εσείς, έτσι δεν είναι, παιδιά? Δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Δεν έχουμε δει ποτέ δράκο και δεν ξέρουμε πώς είναι. Νομίζω πως πήρες ένα μεγάλο ψάρι για δράκο, αγαπημένε μου γιώκα. Όχι, αύριο θα πιάσω αυτό το δράκο. Θα το δεις, σίγουρα, πατέρα. Δεν χρειάζεται πια να ανησυχείς. Έπιασα εγώ ένα δράκο, γέ μου. Δείξτε αμέσως το δράκο που έπιασα στο γιο μου. Θα σε πάμε εκεί να τον δεις, κυρία. Τι συμβαίνει? Τι κάνετε εκεί? Αδελφέ μου, Σαλμάο. Αφήστε με ήσυχο. Αφήστε με, σας λέω. Σαλμάο, έτσι και δεν παρατήσεις την ιδέα με τον δράκο, δεν θα σε αφήσω να βγεις από εδώ μέσα. Το κατάλαβες αυτό? Πατέρα, δώσε μου άλλη μια ευκαιρία. Θα σου αποδείξω πως ο δράκος υπάρχει. Ναι, ο δράκος υπάρχει. Για κοίτα στο ταβάνι. Αυτή
ότι είναι ζωγραφιά. Ζήτησα από ένα διάσημο ζωγράφο να μου το ζωγραφίσει. Ελπίζω τώρα να ηρεμήσεις λιγάκι, ε! Περίμενε, πατέρα! Περίμενε! Βγάλε μας έξω! Βγάλε μας! Βγάλε μας έξω! Τι έγινε σαν μα οξύπησες κιόλας? Δεν μπορούσα να κλείσω μάτι. Θα μπορούσα να χαβιάσει το δράκο σήμερα. Κοινός είμαι σχυλοποίητε. Δράκοντα, θε δράκοντα, δεν με θυμάσαι. Συναντηθήκαμε πριν από 30 χρόνια. Είμαι ο Ροασάν Μαό. Πού είσαι, δράκοντα, σε παρακαλώ εμφανίζου. Εξαιτίας σου ο εγγονός μου περνάει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Είναι κλεισμένος. Κλεισμένος σε εκείνο το φοβερό μέρος, μαζί με τους φίλους του. Αν δεν εμφανιστείς, δεν θα τον αφήσουν ελεύθερο και θα υποφέρει πολύ. Δράκοντα, εμφανίσου! Δράκοντα, βγες έξω! Βγες έξω! Γεια σου, φίλε μου! Χρόνια και ζαμάνια! Γιατί δεν του υπόσχεσαι πως δεν θα ξαναπάς να ψάξεις για τον δράκο? Έτσι θα μας αφήσουν να φύγουμε! Αποκλείεται! Από μικρό παιδί ονειρεύομαι να πιάσω ένα δράκο! Σαν Μαό! Εδώ είμαι! Παππού! Έπιασες τον δράκο, έτσι δεν είναι? Ναι! Πάμε να ψαρέψουμε στην όρια θάλασσα! Ο δράκος θα μας πάει εκεί για να απολογηθεί! Έλα! Παππού, πάρε με και εμένα, σε παρακαλώ! Σαν Μαό, στάσου! Θα σ' αφήσω να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ! Πατέρα, θα πάω για ψάρεμα στην όρια θάλασσα με τον παππού! Κοιτάξτε! Είναι αληθινός δράκος! Σαν Μαό! Αδελφέ, Σαν Μαό! Πίκο! Ντότσο! Φουφού! Κάπου θα ξαναειδωθούμε, φίλοι μου! Αντίο! Σαν Μαό! Ο Σαν Μαό θα πρέπει να το ζήτησε από τον δράκο για χάρη μας. Έτσι νομίζω. Ο πατέρας του Σαν Μαό ανησυχούσε υπερβολικά για το μοναχό γιο του. Δεν έπρεπε όμως να του στερήσει την ελευθερία του. Κανείς δεν πρέπει να στερεί από τον άλλον τα όνειρά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκατε κι άλλο ένα λέπι μου. Πίκο, Τότσο, Φούφου, σας περιμένει άλλη μια περιπέτεια στο επόμενο επεισόδιο.